πάτε να συμφωνήσετε. Επειδή μιλήσατε και για δημοσιεύματα, για διαρροές χτες συνοβραδινές, να πω καταρχήν ότι όλη την προηγούμενη περίοδο και σήμερα και όσο περνάνε οι μέρες ενδεχομένως να ενταθεί αυτό ακόμα πιο πολύ, υπάρχουν άπειρες διαρροές και του διεθνούς και του δικού μας τύπου, οι οποίες όμως δεν έχουν και σχέση με την πραγματικότητα. Εδώ δηλαδή, μιλάμε πάντως όχι για διαρροές του τύπου, μιλάμε για διαρροές του Υπουργείου Οικονομικών. Μιλάμε και για διάψευση του Υπουργείου Οικονομικών με επίσημη ανακοίνωση όπου σε αυτά έλεγε που είχε διαρρεύσει το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν γνωρίζω ποιος διαρρεύσε και τι. Αλλά φαντάζομαι ότι το Υπουργείο δεν θα βγάζει μια ανακοίνωση που να λέει, που να διαψεύδει διαρροές που το ίδιο έχει κάνει. Πάντως, εδώ θέλω να. Θα ήθελα γιατί να σας... το φιλοξενεί όλος ο τύπος. Mm-hmm. Ενδεικτικό είναι το πρωτοσέλιδο της Εφημερίδας των Συντακτών που λέει βραχυκύκλωμα με μέτρα και προαναγγελίες Βαρουφάκη που δυσαρεστούν το Μαξίμου. Εδώ λοιπόν ανοίγει μια άλλη συζήτηση. Μήπως ο ίδιος ο Υπουργός Οικονομικών διέρευσε τι περιέχει, τι θα εμπεριέχει αυτή η λίστα, κάτι το οποίο ενόχλησε το Μαξίμου. Το θεωρώ παράλογο πάντως αυτό, με την έννοια ότι τόσο ο Υπουργός Οικονομικών όσο και η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός έχουν τονίσει σε όλους τους τόνους ότι η συμφωνία που όλοι ευελπιστούμε ότι θα έρθει και θα είναι συμβατή με τις κόκκινες γραμμές που έχει ήδη εξαγγείλει η κυβέρνηση και με τις προγραμματικές της, και με τις προγραμματικές της δεσμεύσεις, αλλά για να είναι βιώσιμη αυτό που θα πρέπει να κάνει θα είναι να μεταθέτει το βάρος από τα χαμηλά και τα μεσαία στρώματα που είχαν καταντήσει επί της μνημονιακής πολιτικής να πληρώνουν πολλά περισσότερα από όσα μπορούσαν να δώσουν σε αυτούς που μπορούν και έχουν να πληρώσουν. Ο ένφια είναι από τους πιο παράλογους άδικους και αντικοινωνικούς φόρους. Πρόθεσή μας είναι να τον καταργήσουμε. Πρόθεσή μας επίσης είναι να βάλουμε σε τάξη τα δημόσια οικονομικά. Γι' αυτό το πολυνομοσχέδιο θα αφορά στην πάταξη του λαθεμπορίου καυσίμων, στην πάταξη του λαθεμπορίου των τσιγάρων και του αλκοόλ, στην εισπραξιμότητα του ΦΠΑ. Ακριβώς για να μπουν. Όμως είπε ότι είναι άδικος ο φόρος, ο ένφια. Ακριβώς, αλλά θα τον κρατήσουμε. Ακριβώς για να μπουν λεφτά στα δημόσια ταμεία. Να σας πω ότι τα λεφτά στα δημόσια ταμεία δεν ήταν αυτά τα οποία μας έλεγε η προηγούμενη κυβέρνηση. Στην πρώτη έκθεση, το αποκάλυψε στην Κυριακάτικη Εφημερίδα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Ζαγασάκης. Στην πρώτη έκθεση που παρέδωσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στη νέα κυβέρνηση, 28 Γενάρη, προέβλεπε η έκθεση ταμιακό έλλειμμα 452 εκατομμύριων ευρώ. Για το Φλεβάρι. Αυτό δείχνει ότι όλη η εικόνα που μας είχαν παρουσιάσει το προηγούμενο διάστημα, τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και το ΠΑΣΟΚ, απήχε πάρα πολύ από την πραγματικότητα. Εμείς παρόλα αυτά δεν πρόκειται να λέμε απλά ότι παραλάβαμε καμένη γη, mm-hmm. δεν υπάρχει σωτηρία. Λέμε ότι θα διορθώσουμε όλες τις αδικίες της προηγούμενης κυβέρνησης. Λέει και κάτι άλλο όμως παράλληλα. Και το είπε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ότι σε αυτούς τους τρεις μήνες που είμαστε. Mm-hmm. Που είμαστε κυβέρνηση, κάναμε λάθη. Το είπε και ο κύριος Δραγασάκης. Το είπε και ο κύριος Τσακαλώτος. Το είπε και ο κύριος Βαρουφάκης. Άρα, είναι οι αδικίες μόνο που βρήκατε και πρέπει να διορθώσετε, ή είναι και λάθη τα οποία έχουν γίνει και από μέρους σας? Λάθη πάντα γίνονται. Αυτό είναι σαφές. Αυτό όμως δεν μπορεί να αλλοιώσει τη συνολική εικόνα που έχει να κάνει με το ότι πρώτη φορά η κυβέρνηση, που την πρώτη φορά η χώρα πηγαίνει στα διεθνή φόρα, διαπραγματεύεται σε κάθε επίπεδο, είτε αυτό έχει να κάνει με το Eurogroup, είτε έχει να κάνει με τις επαφές του Πρωθυπουργού με τους ηγέτες. Δεν έχουμε αφήσει κανέναν να αμφιβάλλει στο ότι υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα του ελληνικού λαού και όχι κάποιων ολιγαρχών ή κάποιων ξένων και χώριων συμφερόντων. Και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε προς απογοήτευση αυτών οι οποίοι θέλουν την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛ να συνεχίσουν μια πολιτική η οποία όχι μόνο βήθησε τη χώρα στην ύφεση και στην ανθρωπιστική κρίση, αλλά που ο ίδιος ο ελληνικός λαός έχει απορρίψει με την ψήφο. Πριν πάρω ένα σχόλιο και από τον κύριο Πλεύρη, μήπως εκτός από αυτούς που απογοητεύεται, απογοητεύεται και την αριστερή σας πλατφόρμα? Κάνετε λάθος, κυρία Μπουζούκου. Ρωτώ, δεν είπα ότι την απογοητεύεται. Κάνετε λάθος, όχι να ολοκληρώσω. Κάνουν λάθος, για να το πω σωστά, όσοι θεωρούν ότι μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ μπορούν να βρουν θέματα για τα δελτία, για τις εφημερίδες. Είναι θέμα για δελτίο, δεν είναι αλήθεια, είναι αλήθεια ότι δυσανασχετεί. Γιατί σε άρθρο το οποίο υπέγραψε ο ίδιος ο Υπουργός, ο κ. Λαφαζάνης, είναι ξεκάθαρη η θέση του και η θέση
Επειδή το διάβασα και εγώ το άρθρο, όπως έχω παρακολουθήσει όλες τις παρεμβάσεις των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό που τονίζουν είναι ότι η κυβέρνηση δεν πρέπει να πάει πίσω από τις δεσμεύσεις της. Αυτό δηλαδή που και οι υπουργοί της κυβέρνησης τονίζουν στις παρεμβάσεις τους. Και αυτό είναι που θα δούμε και στο πολυνομοσχέδιο, το οποίο θα συζητηθεί στο επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο. Οπότε μην προειδεάζουμε ούτε υποχωρήσεις, ούτε διαφωνίες. Απορρίπτει καταρχήν την έννοια του συμβιβασμού. Του έντιμου συμβιβασμού. Δεν λέει αυτό. Αυτό που λέει είναι ότι και ο ίδιος ευελπιστεί σε έναν έντιμο συμβιβασμό, παρόλο που αυτή η έννοια, σε αυτό έχει δίκιο, μπορεί να επιδέχεται πολλών ερμηνεών. Θα συμπλήρωνα ότι και είναι τη ρήξη επιδέχεται πολλών ερμηνεών, γι' αυτό να μην παίζουμε και με τις λέξεις, αυτό είναι σαφές. Έντιμος συμβιβασμός είναι αυτός ο οποίος ναι μεν αναγνωρίζει τον κοινό τόπο που έχει συντελεστεί ανάμεσα στην κυβέρνηση και στους πιστωτές. Mm-hmm. Από την άλλη, έντιμος συμβιβασμός και όχι υποχώρηση είναι να είναι πλήρως σεβαστές οι κόκκινες γραμμές και στα εργασιακά. Μάλιστα. Και στο ασφαλιστικό. Θα έρθουμε εργασία. Και αυτό έγινε και στη συνάντηση και στις συναντήσεις του κυρίου Τσίπρα με την κυρία Μέρκελ. Ναι. Ήταν να τεθούν στο τραπέζι για πρώτη φορά τα συμφέροντα της χώρας. Όταν ο κύριος Τσίπρα συναντούσε την κυρία Μέρκελ και έθετε το ζήτημα της Siemens και των γερμανικών επανορθώσεων, αυτό σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί παρακαλυτό. Μακάρι και οι προηγούμενες κυβερνήσεις να είχαν την ίδια ευθυξία για να υπερασπιστούμε αυτόν τον τρόπο τα συμφέροντα της χώρας. Μάλιστα. Τώρα θα βρισκόμαστε σε πολύ καλύτερη περίπτωση. Επίσης, μην υποτιμούμε αυτό που πέτυχε η κυβέρνηση με τη μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων. Πώς θα μιλάγαμε αυτή τη στιγμή για κόκκινες γραμμές, αν συνεχίσει να υπάρχει ο αρχικός στόχος τον οποίο είχε δεχτεί η προηγούμενη κυβέρνηση για 3% πρωτογενές πλεονάσμα φέτος και 4,5% την επόμενη χρονιά. Κυρία Φανταστείτε Σβικού, γιατί μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις και σε τι ακόμα πιο επιθετική πολιτική λιτότητας θα είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Ο στόχος της κυβέρνησης είναι η 11η Μαΐου ή ακόμα είναι ρεαλιστικό το να περιμένει η κυβέρνηση και ένα ενδεχόμενο έκτακτο Eurogroup ενδιάμεσα? Ο στόχος της κυβέρνησης είναι να βρεθεί, και αυτό ευελπιστούν και οι πολίτες, μια συμφωνία όσο το δυνατόν πιο σύντομα, η οποία να αντιμετωπίζει βέβαια και το πρόβλημα της ρευστότητας και η οποία να είναι σεβαστή με τις πραγματικές μας δεσμεύσεις. 10 δεύτερα, κύριε Πλεύρη, γιατί πρέπει